Οικονομική ανάσα για χιλιάδες πολίτες που ανήκουν στις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού, αφού από τις 11 Δεκεμβρίου αρχίζει η καταβολή των επιδομάτων. Τη λήψη του χριστουγεννιάτικου δώρου δικαιούνται οι λήπτες του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος, οι εγκλωβισμένοι και τα παιδιά τους, οι πολύτεκνες μητέρες, οι λήπτες δημόσιου βοηθήματος και οι χαμηλοσυνταξιούχοι. Η προσπάθεια της κυβέρνησης είναι να μην υπάρχουν συνταξιούχοι με χαμηλά εισοδήματα κάτω από το όριο της στόχιας. Το ελάχιστο ποσό που θα παραχωρείται αγγίζεται 100 ευρώ, με το τελικό ύψος του επιδόματος να καθορίζεται από την κατηγορία στην οποία ανήκει ο κάθε δικαιούχος. 22.000 οικογένειες είναι όσες ανήκουν στην κατηγορία των δικαιούχων του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος. Το ποσό που θα λάβουν ανέρχεται στο 80% των βασικών αναγκών της οικογένειάς τους, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη άλλα εισοδήματα. Για παράδειγμα, μια τετραμελής οικογένεια θα λάβει δώρο περίπου 883 ευρώ. Στις 16.500 ανέρχονται πολύτεκνες μητέρες που θα λάβουν στα χέρια τους το ποσό των 100 ευρώ έκαστη. Οι χαμηλοσυνταξιούχοι ανέρχονται στις 33.000, τους οποίους θα δοθεί ποσό ίσο με το ύψος της μικρής επιταγής που λαμβάνουν κάθε μήνα. Οι χαμηλοσυνταξιούχοι μάλιστα πρόκειται να λάβουν και τα αναδρομικά της μικρής επιταγής από τον Ιανουάριο του τρέχοντος έτους. Στόχος να φτάσουν όλα τα επιδόματα στους δικαιούχους μέχρι και τις 18 Δεκεμβρίου.